Ακούτε Ionion FM. Νιώθω να ζω σε ένα τρελό όνειρο από αυτά τα περίεργα, τα καταλαβίστικα. Αλλά τέλος πάντων ξυπνάς και λες όνειρο, ήταν και πάει. Εδώ δεν ξυπνάς με τίποτα. Αν είσαι κάτοικος εξωτερικού, μπορείς να πας στο χωριό, να κάνεις Πάσχα. Αν είσαι όμως αυτόχθονας της Ελλάδας, θα κάτσεις εκεί που είσαι, μπας και κολλήσεις στο χωριό και δεν κάνουμε καλοκαίρι. Ευτυχώς να λες που αυτός ο πρωθυπουργός δεν έχει την τρέλα του Νέρονα, γιατί θα τα είχε κάνει όλα στάχτη και μπούρμπερι. Αλλά θα μου πείτε, καίγονται τα καμένα. Δεν καίγονται. Ο παραλογισμός σε αυτό το κράτος οπερέτα συνεχίζεται και δεν νομίζω πως κάποιο κόμμα έχει αίσθηση του τι συμβαίνει εδώ. Το πώς συγχρονίστηκαν όλα τα κόμματα έτσι δεν υπάρχει απάντηση. Πλην όμως είναι από τώρα σίγουρο πως θα το γράψει με τα μελανότερα γράμματα η ιστορία. Θα τα διαβάζουν τα παιδάκια των επόμενων γενεών στα σχολεία και θα ξεκαρδίζονται στα γέλια. Και όμως οι σημερινοί οξυδερκείς κάτοικοι της Μπανανίας δεν παίρνουν χαμπάρι. Αυτή η νέα τάξη πραγμάτων νομίζει πως θα κυβερνήσει τον πλανήτη με τέτοιους γελοτοπιούς να τη σιγοντάρουν ανά τον κόσμο ή μόνο οι δικοί μας έχουν αυτό το χάρισμα. Είπε ο άνθρωπος χθες, στόχος μας είναι ένα ασφαλές Πάσχα και ένα ελεύθερο καλοκαίρι. Όμως το πρώτο δεν γίνεται να υπονομεύσει το δεύτερο, γι' αυτό και το Πάσχα πρέπει να μην ταξιδέψουμε. Αποτελεί τη μόνη επιλογή που συνδυάζει τις επιφυλάξεις των γιατρών και τις ανάγκες της κοινωνίας και της οικονομίας. Και βέβαια η μόνη που θα μας επιτρέψει αμέσως μετά το Πάσχα να προχωρήσουμε σε μεγαλύτερη απελευθέρωση των δραστηριοτήτων. Μεγαλύτερη. Όχι απελευθέρωση, απλώς. Και γιατί αμέσως μετά το Πάσχα δηλαδή τιμωρία θα μας βάλει. Δηλαδή μετά το Πάσχα δεν θα κολλάμε. Όταν ανοίξει ο τουρισμός, οι γερμανικές εταιρείες δηλαδή και όχι τα κλειστά ελληνικά καταλήματα τα οποία έχουν γονατίσει στα χρέη, τότε δεν θα κολλάμε γιατί πρέπει να οικονομήσουν οι προστάτες μας. Ας πάρουν μια απόφαση τέλος πάντων, ή υπάρχει σοβαρό πρόβλημα και κολλάμε ή δεν υπάρχει και δεν κολλάμε. Δεν γίνεται να κολλάμε το Πάσχα, να κολλάμε στις εκκλησίες και στην εστίαση. Πώς κολλάμε στην εστίαση δηλαδή. Αυτό ποτέ δεν το έχω καταλάβει αλήθεια. Πηδάει ο ιός από τραπέζι σε τραπέζι. Στις τράπεζες που γίνεται λαϊκό προσκύνημα απ' έξω δεν κολλάει. Στα λεωφορεία που είναι ο ένας απάνω στον άλλον δεν κολλάει δηλαδή. Δεν οφείλεται δηλαδή εκεί η αύξηση των κρουσμάτων. Η αύξηση οφείλεται σε αυτούς που πάνε για ψαροντούφεκο. Ή όταν περπατάς στο δρόμο μόνος σου χωρίς μάσκα. Εκεί κολλάει. Η φάση είναι ότι αυτά τα αλόκοτα που περιγράφω έχουν γίνει ήδη αποδεκτά ως φυσιολογικά από τον κόσμο μέσω των ανέντιμων καναλιών της διαρκούς επανάληψης και της πλήσης εγκεφάλου. Και ως εκ τούτου μάλλον εγώ πιστεύετε πως είμαι ο ανάποδος. Όμως πώς γίνεται να έχει κλείσει η χώρα από πέρσι στο πιο σκληρό lockdown της Ιφιλίου και τα κρούσματα εδώ να είναι υπερδιπλάσια της ελεύθερης Σουηδίας. Πώς γίνεται αυτό κύριε των κομμάτων? Ή με αυτή τη στάση που παίρνετε δηλώνετε παρουσία στους παγκόσμιους κυβερνήτες για να σας επιλέξουν να είσαστε οι μπροστινοί τους? Να το κάνετε αυτό. Γι' αυτό φοράτε και τις μάσκες, το σύμβολο της υποταγής, ακόμη και στις φωτογραφίες που βγάζετε. Οι πρώτοι που θα φάνε, το έχω ξαναπεί αυτό, θα είσαστε εσείς. Είναι ιστορικά αποδεδειγμένο αυτό. Δείτε τι είπε ο Κούλης χθες. Μετά το Πάσχα, λέει, θα προχωρήσουμε σε μεγαλύτερη απελευθέρωση των δραστηριοτήτων. Μεγαλύτερη, είπε. Όχι απελευθέρωση γενικώς. Το ακορντεόν που σας έμαθε ένα χρόνο τώρα δεν έφυγε ούτε θα φύγει ποτέ, γιατί το έχετε αποδεχτεί. Και η κυκλοφορία μετά τις 11 θα συνεχίσει να απαγορεύεται, όπως είπε, γιατί πρέπει να το αποδεχτείτε και αυτό, πως ό,τι μπαίνει, δύσκολα βγαίνει. Αυτό είναι το νόημα της κουβέντας αυτής. Μπορεί να το καταργήσει μερικός, αλλά θα το ξαναφέρει στο 8ο, ας πούμε, κύμα, ένατο. Έχει μπει το νερό στα βλάκι. Γιατί και αυτό το έχετε κάνει χτήμα σας, είναι αλήθεια. Μέσω του δίθεν προσωρινού έμφυα. Τον θυμόσαστε τον έμφυα.
τον πληρώνετε ακόμη, ναι ή όχι. Πόσα χρόνια πέρασαν. Δεν θυμόσαστε, ε? Βέβαια, σωστά. Πού να θυμόσαστε. Αλλά είπαμε, μόλις εμβολιαστούμε όλοι, που δεν γίνεται γιατί αυτά τα εμβόλια πρέπει να τα επαναλαμβάνεις κάθε 6 μήνες, που όμως δεν μπορεί να γίνει ποτέ αυτό μέσα στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, γιατί δεν προλαβαίνουμε. Κοιτάρε να δεις άλλη σύμπτωση. Όμως τότε, ποτέ δηλαδή, ίσως λήξει το πρόβλημα με τον ιό που ήρθε για να μείνει και τις νέες κανονικότητες με τα κοντά λουριά. Αφού μας τα λένε ευθέως, σαν τον Ερντογάν, γιατί δεν τα καταλαβαίνουμε. Το πρόβλημα δεν θα λήξει ποτέ, αγαπητοί μου, αν κρίνω από την μέχρι τώρα στάση σας. Προβλέπω πως η εμφάνιση κάποιου άλλου ιού, αρκετά θανατηφόρου και όχι με 0,01% θνητότητα, αλλά γύρω στο 10, 20, 30 λέμε τώρα, τις 100, δεν θα μας βγάλει ποτέ από τα σπίτια μας. Εκεί μέσα ταμπουρωμένοι θα είμαστε, ώστε να έχει πέσει πυρηνική μπόμπα που θα τελειώνουμε την υπόλοιπη ζωή μας μέσα στα καταφύγια κάτω από τη γη. Τι να την κάνεις αυτή τη ζωή. Βγες έξω και όσο ζήσεις. Καλύτερα μια ώρα σε ελεύθερη ζωή παρά 40 χρόνια σκλαβιά και φυλακή, δεν έλεγαν οι πρόγονοι. Αυτό ακριβώς εννοούσαν. Είναι και αυτή η περίπτωση. Για τη ζωή μας πρόκειται δηλαδή. Τέλος, εγώ δεν βλέπω άλλα διαγγέλματα και μακάρι να βγω ψεύτη σε ό,τι είπα. Καλωσορίζουμε τον Προκόπη, περαστικά Προκόπη, πώς είσαι? Μου πέρασε. Α, ωραία. Εντάξει, δεν ήταν κορονοϊός και είχα μια ανησυχία μήπως ήταν κορονοϊός. Δεν ήταν. Εγώ έχω ψεκάσει όλο το σπίτι με αεροζόλ, έχουν ψοφήσει όλα. Α, όχι και τις πλατείες, πας στα πάρτι, γι' αυτό το λέω. Καλημέρα στους ακροτές μας. Καλημέρα. Να ρωτήσω κάτι, καταρχάς. Ακούγομαι καλά, γιατί έκανα μια μικρή. Όχι, όχι όπως τις άλλες φορές. Το κατάλαβα, αλλά λέω τώρα να μην σου το πω. Ακούγεσαι λοιπόν, κάπως μυστήρια. Τώρα ναι. Τι έβαλες Bluetooth, τι έβαλες τώρα? Κάτι εδώ με κάτι καλώδια. Α, καλά, εντάξει. Έχω ετοιμάσει ορισμένα πράγματα για τους ακροτές μας σήμερα, αλλά πήρα μια αφορμή και θα ήθελα να το σχολιάσω λίγο σε αυτό που είπες στις ειδήσεις, όσον αφορά στη χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων. Ναι. Η εστίαση στην οποία αναφέρθηκες. Έχει γίνει πρωτεύων στόχος. Ναι. Και αυτό το καταλαβαίνουμε όλοι. Όλοι το καταλαβαίνουμε, το λόγο δεν ξέρουμε όμως. Ναι, ο λόγος είναι ένας και μόνο ένας. Δεν μεταδίδεται κορονοϊός ή οτιδήποτε άλλο στο εστιατόριο λιγότερο από όσο μπορεί να μεταδοθεί όταν έρχεται ο διανομέας και σου φέρνει τα σουβλάκια, τις πίτσες, τους μεζέδες, τον καφέ. Ναι. Είναι το ίδιο πράγμα. Η διαδικασία παρασκευής των τροφίμων και των ποτών είναι η ίδια. Η ίδια είναι. Αυτό το οποίο ενοχλεί και πρέπει να έχουν θεωρήσει ότι πρέπει να χτυπηθεί. Ναι. Είναι η συγκέντρωση των ανθρώπων σε αυτούς τους χώρους. Γιατί οι άνθρωποι στο μπαρ, το καφέ, το καφενείο, το εστιατόριο, την ταβέρνα. Συζητάνε, μαζεύονται και συζητάνε. Μαζεύονται, αποφορτίζονται από τα καθημερινά προβλήματα, αυτό που λένε ξεσκάμε. Ναι. Συζητούν τα πάντα. Από το κουτσομπολιό, ας πούμε, για τον γείτονα, τον περίεργο, μέχρι την πολιτική. Ανταλλάσσουν απόψεις. Ακριβώς. Γελάνε, μαλώνουν, διότι οι ζωντανοί άνθρωποι... Διαζώσεις, γιατί το κάνουν και από το Facebook αυτό, έτσι. Έχει σημασία αυτό, ναι, διαζώσεις. Βεβαίως, βλέπουν ο ένας τον άλλον. Το ερώτημά μου μένα στην εισαγωγή... Οι ζωντανοί άνθρωποι, να ξέρουμε, και διαφωνούν και μαλώνουν πολλές φορές. Ναι. Παρά το ότι προσπαθεί να μας επιβάλλει η πολιτικό κορεκτήλα. Ναι. Εμένα αυτό ήταν το ερώτημά μου στην εισαγωγή. Αν πηδάει ο ιός από τραπέζι σε τραπέζι. Αυτό ρώτησα εγώ. Όχι, δεν έχει καμία σχέση με αυτά. Μήπως πηδάει. Έχει σχέση με την ανάγκη των ανθρώπων για συνάθρηση και για συζήτηση. Δεν θέλουν οι άνθρωποι να συζητούν. Αυτό σε ένα πρώτο στάδιο θα έλεγα, γιατί δεν μπορεί να σταματήσουν εκεί. Ναι, είναι όμως πολύ βασικό. Ναι, είναι βασικότατο. Οι άνθρωποι από τα πανάρχια χρόνια είχαν ανάγκη να βρεθούν και να πούν τα προβλήματά τους. Κοινωνικό είναι ο άνθρωπος, βέβαια. Αυτό είχε πάρει την υπέρτατη μορφή στην αρχαία Αθήνα, επειδή εκεί η δημοκρατία ήταν πιο πλατιά από κάθε άλλο σημείο. Και
βγαίναν έξω συνέχεια. Στο ο Αθηναίος, όπως έχουμε διαβάσει από διάφορους ιστορικούς που τα έχουν μελετήσει, ο Αθηναίος πολίτης πήγαινε στο σπίτι του μόνο για να φάει το μεσημέρι, να φύγει πάλι και να γυρίσει το βράδυ να κοιμηθεί και το πρωί να ξαναφύγει. Ναι. Να είναι στην αγορά, στους δρόμους, στον κόσμο. Να συζητάει, να ακούει τους ρήτορες. Ναι, είναι σαφές το ότι κάτι γίνεται γι' αυτό, γι' αυτό, με τα μέτρα αυτά στην Ελλάδα. Γι' αυτό και τότε, κύριε τα χρόνια, ιδιώτη, το ιδιώτη ήταν βρισιά. Ναι. Ιδιωτεύει. Σωστά. Και μεταφέρθηκε στην εποχή μας μάλιστα και στην ψυχιατρική. Ιδιώτης είναι κάτω από τον ηλίθιο. Ναι. Αυτός ο σκοπός λοιπόν. Σωστά. Καλά κάνεις και το θέτεις και το συμπληρώνεις. Το ίδιο πράγμα, παρόμοιο, είναι με τις εκκλησίες και με την Ανάσταση και όλα αυτά. Ναι. Συμβαίνει το ίδιο. Εκεί ο κόσμος μαζεύεται, όλοι μαζί, χαίρονται. Ναι. Όχι μόνο θρησκευόμενοι, αλλά και άθεοι. Ναι, βεβαίως. Πηγαίνουν αυτό που λένε για το χαβαλέ. Χαβαλέ σημαίνει διασκέδαση, συνέβρεση, συζήτηση, φωνή. Ναι. Όλα αυτά δηλαδή που χαρακτηρίζουν τους ζωντανούς ανθρώπους. Και εκτός αυτού, το θέμα του Πάσχα και των Χριστουγέννων είναι και ένας ισχυρός δεσμός με την παράδοση. Ακριβώς. Την οποία μισεί ο κύριος Πρωθυπουργός, ο οποίος είναι δηλωμένος... Το σύστημα όλο μισεί, δεν είναι όχι μόνο ο κύριος Πρωθυπουργός. Αντινατιβιστής, το έχει δηλώσει αυτό καθαρά. Τον μπορούμε να τον απαλλάξουμε τον Κούλη, αλλά βλέπω ότι συμφωνούν μαζί του όλοι, οπότε εντάξει, θα μπορούσαμε και να τον απαλλάξουμε τον Κούλη. Ο ίδιος δεσμός με την παράδοση, και μάλιστα πολύ πιο μεγάλη παράδοση, χιλιάδες χρόνια πριν από το χριστιανισμό, είναι το καρναβάλι, το οποίο προέρχεται από πανάρχαιες λατρείες του Διονύσου. Ναι. Δηλαδή μιλάμε τώρα για με την αρχική εποχή, στα βάθη του χρόνου. Και έχει επικρατήσει επειδή είναι τόσο πολύ ριζωμένο σαν παράδοση, και μάλιστα όχι μόνο στο ελληνικό λαό, παντού είναι διαδεδομένο το καρναβάλι. Ναι, σωστά. Το οποίο... Και αυτό βεβαίως έχουν προσπαθήσει να το χτυπήσουν. Αυτό γίνεται όμως μια φορά το χρόνο μόνο. Το και τους είναι πιο εύκολο, το απαγορεύεται. Ναι. Αυτά είναι. Δεν είναι ούτε οι συνωστισμοί, γιατί ο άνθρωπο, οι άνθρωποι. Μα δεν γίνονται αντιληπτοί αυτοί οι συνωστισμοί και τέλος πάντων αυτά τα μέτρα που παίρνουν πέφτουν σε αντιφάσεις. Εγώ θεωρώ ότι. Οι άνθρωποι συνωστίζονται πολλές φορές την ημέρα μέσα στα λεωφορεία και τα μετρό. Ο ένας πάνω στον άλλον. Θεωρώ ότι το γνωρίζουν ότι. Το ξέρουμε ότι πέφτουν σε αντιφάσεις. Θέλουν να φαίνεται στο μυαλό μας πίσω ότι πέφτουν σε αντιφάσεις, για να έχουμε αποδεχθεί πιο εύκολα μετά. Αφού το αποδεχόμαστε που το αποδεχόμαστε, να είναι πιο εύκολο μετά να αποδεχτούμε ότι μας το κάνουν για άλλο λόγο και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Αυτή η ιστορία κατά τη γνώμη μου. Οι άνθρωποι συνωστίζονται κάθε μέρα για πολλές ώρες στους χώρους δουλειάς που δεν μπορούν να υποκατασταθούν από την περίφημη τηλεργασία. Στα εργοστάσια, στις βιοτεχνίες, στις αποθήκες των εμπορευμάτων. Στις αποθήκες και στα ταμεία και στις πωλήσεις των σούπερ μάρκετς. Εκεί συνοστίζονται οι άνθρωποι πολύ περισσότερο από ότι στην ταβέρνα και, και στην Ανάσταση. Και συνοστίζονται κάθε μέρα. Και στα λεωφορεία. Ναι, σαν μαζικής μεταφοράς βέβαια. Οι μάσκες που φοράνε είναι αστείες. Δεν προστατεύουν από τίποτα, όπως το έλεγαν οι λοιμοξιολόγοι στην αρχή. Ναι, αλλά είναι το σύμβολο της υποταγής. Πριν οργανωθεί το σύστημα και αρχίζουν να κατεβαίνουν οι εντολές. Ναι. Τι θα πούν και τι δεν θα πούν, όπως αποκάλυψαν τα πρακτικά τα οποία διέρευσαν. Τμήμα των πρακτικών. Αυτά. Ναι. Θα δώσουμε μια απάντηση, θα προσπαθήσει να δώσει μια απάντηση, αν μπορεί βέβαια, σε όλα αυτά, στις επόμενες εκλογές ο ελληνικός λαός, αλλά λίγο δύσκολο το βλέπω να ψάξει να βρει την απάντηση. Εγώ δύσκολο το βλέπω, τέλος πάντων. Για πάμε στα υπόλοιπα. Για δούμε λίγο στα υπόλοιπα. Έχουμε μια ένταση μεγάλη της κρίσης στην Ουκρανία και αναφερόμαστε σε αυτό επειδή ο αντίκτυπος στην Ελλάδα θα είναι μεγάλος. Βλέπουμε ότι εντείνονται οι πιέσεις προς την Τουρκία και από τη Ρωσία και από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ναι. Για να την τραβήξει ο καθένας με το μέρος του. Ναι. Τα ρωσικά αεροπλάνα βομβαρδίζουν τις θέσεις των τζιχαντιστών στην Συρία, όπου οι τζιχαντιστές, όπως ξέρουμε, είναι αντιπρόσωποι της Τουρκίας. Ο Πούτιν τους έλεγε έτσι και γίνει τίποτα με τα στενά. Σας αρέσει η Κωνσταντινούπολη, τι θέλετε? Και ο Πούτιν έχει κατακτήσει με την αξία του την αξιοπιστία. Δηλαδή αυτό που λέει το εννοεί.
Οι Αμερικανοί από την άλλη, και αυτοί εντείνουν πιέσεις. Υπήρξαν τις τελευταίες μέρες δηλώσεις, υπήρξε ένα άρθρο καταρχήν κάποιου Έντουαρντ Στάφορντ, πρώην διπλωμάτη, που τους λέει καθαρά και εξάστερα ότι δημιουργείται μια μεγάλη ευκαιρία στην Τουρκία να επιστρέψει ξανά στο σύστημα εξουσίας του Ατλαντικού μέσω Ουκρανίας. Ναι. Το μόνο, λέει, που απαιτείται είναι η δημιουργία εχθρότητας με τη Μόσχα. Βγαίνει ο άλλος αξιωματικός του Υπουργείου Εξωτερικών, σύμφωνα με το πρακτορείο Αλαριμπίγια, και ζητά, αξιωματικός του Υπουργείου Εξωτερικών, δεν λένε όνομα, ναι, και ζητάει με επίσημο τρόπο την αποχώρηση Τούρκων και Ρώσων από τη Λιβύη. Ναι. Βγαίνει η κυρία Αναλένα Μπέρμποκ, θα πούμε μετά λίγα λόγια για αυτή γιατί αξίζει, η οποία είναι υποψήφια για την καγκελαρία στη Γερμανία και προηγείται πάρα πολύ στις δημοσκοπήσεις μέχρι στιγμής, και λέει ότι και ο Πούτιν και ο Ερντογάν είναι τύρανοι. Αυξάνονται αυτές οι πιέσεις. Λοιπόν, εντείνονται και θα συνεχίσουν να εντείνονται μέχρι το τέλος. Αυτό τώρα γιατί έχει αντίκτυπο σε εμάς. Διότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα με την ξεροκέφαλη πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία, ναι μεν υπάρχουν κάποια στοιχεία και κάποιες ενδείξεις ότι πάει να αλλάξει, όμως ακόμα κυριαρχεί το παλιό, ναι, ότι θέλουν την Τουρκία να την τραβήξουν πάλι προς τη Δύση, εδώ, να ξανάρθει εδώ όπως ήταν παλιά, ναι, πράγμα το οποίο είναι αδύνατο, αλλά τώρα έχουν αρχίσει μόλις να το αντιλαμβάνονται. Όταν λοιπόν μπει το δίλημα, η Τουρκία θα ζητήσει ανταλλάγματα, γιατί έτσι κάνει πάντα. Τετραμερή διάσκεψη, δηλαδή διάσκεψη χωρίς την Ελλάδα. Χωρίς δηλαδή την Ελλάδα, χωρίς, ναι. Χωρίς μία από τις εγκύτριες δυνάμεις δεν γίνεται. Α, δεν θα γινόταν. Δεν γίνεται. Εκτός αν κάνουν, ας πούμε, διπλωματικό πρασκόπημα. Δεν γίνεται. Είναι εγκύτρια δύναμη. Το έχει ξεχάσει αυτό η Ελλάδα. Άρα θα μπορούσε να απαιτήσει ή και να ζητήσει να μην συμμετέχει η τουρκοκυπριακή διοίκηση. Ναι, ναι. Τώρα, παρόλα αυτά όμως, η Ελλάδα το χαιρέτησε αυτό. Είχε και συνάντηση με τον Πάιατ, νομίζω. Καλά, πέρα από τον Πάιατ. Όχι, λέω. Αρχές Μαρτίου είχε πάει στην Κύπρο, ναι, ο εκπρόσωπος εξωτερικών, δηλαδή, υποθέσεων της Ευρωπαϊκής, ο Μπορέλ. Ναι, ναι, μιλημένα ξηγημένα είναι. Μιλημένα ξηγημένα. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας έχει χαιρετήσει αυτή τη διάσκεψη από τότε που ανακοινώθηκε ότι θα γίνει. Ο κύριος Αναστασιάδης και αυτός έχει χαιρετήσει, αλλά εδώ θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι ο Αναστασιάδης, πέρα από τα κακά που του επισυνάπτουν, που μπορεί να είναι να του επισυνάπτουν και δίκαια, τουλάχιστον κάμποσα από αυτά, στην αρχή είχε μία άλλη θέση και αυτό είχε φανεί από την πρόθεσή του να βάλει βέτο, ναι, στο θέμα. Συγγνώμη. Δεν είναι μόνο όμως ο Αναστασιάδης, είναι και κόμματα στην Κύπρο. Έχει δει όμως, δεν έχουμε ακούσει την... είναι κάτι κόμματα, είναι σαν τα δικά μας, α, τα περισσότερα. Ναι, ναι. Ναι, Τουρκολάγνα και Γερμανολάγνα. Ο κύριος Αναστασιάδης όμως τελικά έκανε πίσω και είδε ότι η Ελλάδα δεν έχει σκοπό να υποστηρίξει την Κύπρο. Είναι μόνη της η Κύπρος. Δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά. Δεν έχει δύναμη. Ναι. Η Κυπριακή Δημοκρατία δεν έχει δύναμη. Είναι απλό. Σωστά. Να πάει μόνη της ενάντια σε όλους. Εάν η Ελλάδα είχε υποστηρίξει στεναρά και μόνιμα και σταθερά το ότι η κυβέρνηση της Κύπρου, είναι πολύ πιθανόν να είχε διαφορετικές θέσεις τώρα. Μα εντάξει, αλλά όμως αφού είπες ότι τα κόμματα είναι ίδια με της Ελλάδας και αφού το συμπεράσμα βγαίνει κατευθείαν, ας πούμε, τι περιμένεις να γίνει, δηλαδή. Αν τα πράγματα είναι έτσι, με συγχωρείς, τι θες να γίνει, τα κόμματα είναι ίδια τα λεκουάλε, η πολιτική θα είναι ίδια, αυτή η κατάσταση θα επικρατεί. Πρόεδρος όμως είναι ο Αναστασιάδης. Ο Αναστασιάδης, ναι. Εντάξει, ο Αναστασιάδης είναι πρόεδρος, ο οποίος Αναστασιάδης, βέβαια, πριν γίνει πρόεδρος, ήταν υπέρ του σχεδίου Ανάν. Ναι, ναι, ναι. Βεβαίως, βεβαίως. Υπάρχει όμως μία περίπτωση,
εάν η Ελλάδα υποστήριζε σταθερά, και αυτός να είχε μια διαφορετική θέση. Ναι. Είδε, με το σχέδιο Ανάνη η Ελλάδα τι έκανε, τα ίδια δεν έκανε? Τα ίδια βέβαια, και καθάρισε ο Παπαδόπουλος. Ναι. Εκεί καθάρισε. Και ο Κυπριακός λαός βέβαιος. Βεβαίως, βεβαίως. Όταν εμπνέεται ο λαός, οι λαοί όταν εμπνέονται από κάποιους ηγέτες, έτσι είναι. Βέβαια, αφού βγήκαν ένα 76% όσο δημοσίευμα. Όταν τους έχουν κλεισμένους στα σπίτια και τους φοβίζουν, θα σε φάει το μαμούνι. Ακριβώς έτσι. Λοιπόν, να δούμε τώρα, να δούμε με μια άλλη είδηση, η οποία είναι σημαντική. Αυτή η κυρία Αναλένα Μπέρμποξ, την οποία αναφέρθηκα προηγουμένως. Αυτή είναι των πρασίνων. Είναι των πρασίνων της Γερμανίας. Είναι πράσινη. Αυτή στην τελευταία δημοσκόπηση προηγούνταν 5 μονάδες, όχι 5%, 5 ποσοστιαίες μονάδες από το δεύτερο κόμμα. Είναι δηλαδή το φαβορί. Το φαβορί για τις εκλογές, μάλιστα. Ναι. Θα γίνουν το Σεπτέμβριο εκλογές. Αυτή λοιπόν χρήστηκε υποψήφια για την Καγκελαρία από το κόμμα της και 2 μέρες μετά επετέθη σε Ερντογάν και Πούτιν, υποστηρίζοντας ότι είναι και οι δύο τύρανοι, και υποστήριξε ότι η κατασκευή του αγωγού Nord Stream 2 πρέπει να σταματήσει. Αυτό δηλαδή, αυτή είναι πάγια πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών. Ναι. Ο Nord Stream 2 για τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι κόκκινο πανί, πάντα ήταν, από την εποχή που αναγγέλθηκε, ναι, η κατασκευή του. Τα σχέδια τέλος πάντων. Διότι διπλασιάζει την ενεργειακή εξάρτηση της Ευρώπης από τη Ρωσία και την ενεργειακή εξάρτηση βέβαια της Γερμανίας. Ναι. Και αυτό, όπως καταλαβαίνουμε, φέρνει τις Ηνωμένες Πολιτείες πολλά βήματα πίσω. Βγήκε λοιπόν η κυρία Μπέρμποκ και βάθησε στα χνάρια της αμερικανικής πολιτικής. Ναι. Με ταυτόχρονο χτύπημα στον Πούτιν και τον Ερντογάν. Ναι. Φαίνεται λοιπόν ότι η αμερικανική επιρροή έχει αρχίσει να αυξάνει, η Αμερική κάπως έχει πάρει φόρα. Ναι. Για να ανατρέψει αυτό το σχετισμό δυνάμεων που είχε δημιουργηθεί κάτω από την οικονομική δύναμη της Γερμανίας, γιατί η Γερμανία δεν έχει άλλη δύναμη. Σύμφωνα με τους 4 πυλώνες, σύμφωνα με τη θεωρία των διεθνών σχέσεων, οι 4 πυλώνες ισχύων είναι ισχύος ενός κράτους, είναι οικονομία, στρατός, πολιτική, δηλαδή πολιτικές κινήσεις και πολιτισμός. Η Γερμανία στον πολιτισμό δεν έχει να δείξει τίποτα, πέρα από τα Μπράμφουρστ. Στον πυλώνα του στρατιωτικού δεδομένου, ναι, δεν έχει να δείξει τίποτα. Ουσιαστικά δεν έχει στρατό. Ουσιαστικά, γιατί κάτι έχει. Κάτι έχει, ναι, για τελετές και παρελάσεις. Το είπε, θα αποσύρει για τα στρατεύματά της. Έχει πολεμική βιομηχανία, ναι, την οποία ανέπτυξε στην περίοδο του ψυχρού πολέμου. Αυτό της έχει απομείνει η βιομηχανία. Στρατός όμως δεν υπάρχει. Ναι. Κατά κάποιο τρόπο, κατά μία έννοια... Τι θα αποσύρει από το Αφγανιστάν στις 4 Ιουλίου που είπε η Γερμανία? Έχει κάποιο στρατό για να το στέλνει μαζί με στρατεύματα του ΟΗΕ, ναι, για τις ειρηνευτικές δυνάμεις. Μέχρι εκεί τίποτα. Ναι, δεν είναι σαν τη Γαλλία η Γερμανία. Δεν υπάρχει καμία σύγκριση. Καμία σύγκριση. Ναι. Καλά, η Γαλλία γενικώς είναι αυτοδύναμη. Και στο στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ. Να πω και κάτι που θα φανεί υπερβολικό. Στρατιωτικά, καθαρά στρατιωτικά, δεν έχει καμία σχέση και με την Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι πολύ πιο ισχυρή από τη Γερμανία. Στρατιωτικά. Να τις επιτεθούμε, ρε, αφού δεν μπορούμε στους Τούρκους. Λοιπόν. Έτσι λοιπόν αρχίζει, φαίνεται, η Αμερική και έχει σκοπό να πάρει τη Γερμανία, να τη βάλει λίγο κάτω. Ναι. Με τα μεγαλεπίβολα σχέδιά της και με τη χρησιμοποίηση της Τουρκίας για να πάει στη Μέση Ανατολή η Γερμανία. Μάλιστα. Μην ξεχνάμε, ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος είχε αρχίσει λόγω της σιδηροδρομικής γραβής από Μέση Ανατολή. Ναι. Ξεκινούσε και έφτανε στο Βερολίνο. Και φαίνεται η Αμερική αρχίζει και ξυπνάει σιγά σιγά όμως. Εντάξει, δεν μπορείς και απότομα. Δεν μπορείς, γιατί μπορεί να πάθει και σόκνος. Λογικό είναι. Σου πέσει πίεση και να σου ανέβει. Ξέρω τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Είδε φοβερή αμερικανική. Εξής, υπάρχει ένα αστείο που λέει: οι Αμερικανοί είναι διασταύρωση Ινδιάνων και βουβαλιών. Παιδοβούβαλοι, έτσι. Διότι. Και μην με πει κανείς στρατιστή, διότι δεν έχω τίποτα ούτε με τους Ινδιάνους ούτε με τα βουβάλια. Μια χαρά είναι. Ναι. Και ημέν. Λοιπόν.
αυτό αποδεικνύεται τελικά. Έχει αποδειχθεί πολλές φορές στο παρελθόν στην εξωτερική τους πολιτική και συνεχίζει να αποδεικνύεται. Mm. Πήγαν και έκαναν, έστειλαν ανθρώπους να δολοφονήσουν τον Λουκασέγκο και την οικογένειά του. Ναι, ναι, αυτό είναι μία έτσι. Ναι. Ναι. Ο ένας συνελήφθησαν, τα ομολόγησαν όλα. Ναι. Ομολόγησαν ότι υπήρξε σχέδιο πραξικοπήματος μετά τη δολοφονία. Ο ένας από αυτούς είναι υπήκος και Λευκορωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών. Τελικά την πάτησαν και εκεί. Ναι. Ο Πούτιν είχε επικοινωνήσει με τον Biden πριν εκδηλωθεί αυτό, γιατί σίγουρα έχει πληροφορίες, και τον ρώτησε. Και ο Biden δεν του απάντησε. Ναι. Δεν του αρνήθηκε. Και τι αποτέλεσμα είχε όλο αυτό? Έλατε, αυτό λέω. Να μαζευτούν στρατεύματα και αστυνομία στο την πατήσανε, ναι, ναι. Την πρωτεύουσα της Λευκορωσίας. Ναι. Και να δηλώνει ο Λουκασέγκο ότι θα ενωθεί η Λευκορωσία με τη Ρωσία. Ναι, ναι, το κάνανε, την πάθανε σαν τον Ιωαννίδη με την Κύπρο. Άλλη μια με το πραξικόπημα. Της έξυπνης ναι, αμερικανικής ναι, πολιτικής. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει. Ωραία, ωραία. Αύριο, έχει υπόψη σου, αύριο είναι Παρασκευή. Είναι, είναι. Και μετά αρχίζει Μεγάλη Εβδομάδα. Ναι. Εμείς τη Μεγάλη Εβδομάδα δεν θα κάνουμε εκπομπές. Έτσι κάνουμε κάθε Πάσχα. Μάλιστα. Για να ξεκουραζόμαστε, γιατί δεν έχουμε και καμιά πενινταριά ρεπόρτερ. Εντάξει, παλιά είχαμε καμιά δεκαπενταριά. Τώρα δεν έχουμε τόσους πολλούς, οπότε θα πρέπει να ξεκουραστούμε για να φορτίσουμε λίγο με τα καινούργια συστήματα, τα γερμανικά της, που φορτίζονται αυτοκίνητα. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ και σήμερα και πάλι περαστικά, Προκόπη. Ευχαριστώ. Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Ακούτε Ionion FM.